centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Η επιστροφή σας βρίσκει την περιοχή μας σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Με την Καστοριά, τον νομό Καστοριάς και τον νομό Γρεβενών να φαίνεται προς στιγμή να είναι προς στιγμή, το ευχόμαστε να είναι προς στιγμή και όχι οριστικά απ' έξω από το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης. Μάλιστα πριν από εσάς, η κυρία Τελιγιορίδου έκανε και μια καταγγελία, τη δημοσιοποίηση, δίνοντας δημοσιότητα και όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της αρμόδιας επιτροπής του ΣΔΑΜ, σύμφωνα με τα οποία πρακτικά δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα από αυτά, σε όλα τα πρακτικά, οποιαδήποτε αναφορά του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Κασαπίδη, για την Καστοριά και τα Γραβενά, ώστε πρέπει να μπουν και οι δύο νομοί ισότιμα σε αυτό το σχέδιο. Δώσατε και τη δική σας επιστολή προχθές κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, της ζήτησης για ψηφοφορία των συγκεκριμένων 15 προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Από τη δική σας μεριά, πώς το βλέπετε το θέμα, δηλαδή πώς φτάσαμε ως εδώ αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε να δείτε, όπως γράφω και στην επιστολή μου, αδικίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ούτως ή άλλως έχουμε βιώσει διαχρονικά ως νομοί Γρεβενά και Καστοριά τις επιπτώσεις της λιγνητικής περίοδου. Ναι. Οι οποίες δεν ήταν λίγες. Δηλαδή αυξημένο ΑΕΠ, πλασματικό αυξημένο ΑΕΠ στη Δυτική Μακεδονία, άρα αποκλεισμός ή μειωμένη ενδεχόμενα συμμετοχή σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Φλόρινα και Κοζάνη, ιδιαίτερη μεταχείριση, για να είμαστε και δίκαιοι, γιατί πλήττονταν άμεσα από την καύση και την εξόρεση του λιγνίτη, με το αζημίωτο όμως, έχοντας τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο να τους επιχορηγεί κάθε χρόνο με κάτι εκατομμύρια ευρώ, και του ΣΟΤΑ τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, έτσι, το οποίο τι σήμαινε, αφενός μεν με άμεσες διαδικασίες έργα υποδομών και οτιδήποτε άλλο, αλλά και ορίμανση μελετών μέσω αυτής της διαδικασίας και διεκδίκησης πόρων από το ΕΤΠΑ, από το ΕΣΠΑ δηλαδή, από το τοπικό ΠΕΠ. Δύο ήταν δηλαδή τα κακά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ερχόμαστε τώρα στην μεταλιγνητική περίοδο. Έτσι. Ναι μεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόνοια και μνήμα για αυτές τις περιοχές. Εμείς όμως που έχουμε πληγεί δεν θα πάθουμε τίποτα. Ούτε δηλαδή κατά τη λιγνητική, ούτε στη μεταλιγνητική. Άντε εγώ λέω ότι και πάλι να είμαι απόλυτα δίκαιος, να πάρουν περισσότερα αυτοί που θα πληγούν πολύ πιο άμεσα, να το πω. Εμείς που έχουμε πληγεί όλα τα χρόνια και θα πληγούμε και από εδώ και πέρα, δεν πρέπει να πάρουμε τίποτα. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα είχαν κινηθεί και οι συζητήσεις που έγιναν με την επίσκεψη τότε του κυρίου Μουσουρούλη εδώ, ο οποίος ήταν οριζόντιος και κάθετος ότι δεν μπορείτε κάτω από αυτές τις συνθήκες να χρηματοδοτηθείτε, εκτός και αν αυτά τα είχε πει, είχα κρατήσει τότε, είχε πει, το καλοκαίρι μιλάτε έτσι? Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λοιπόν το καταλάβαμε, είμαστε στον κόσμο μας, τι μας είπε τότε ο κύριος Μουσουρούλης? Όχι, το καταλάβαμε. Μπορεί να το κατάλαβαν κάποιοι, το κατάλαβαν πιστεύετε όλοι? Το κατάλαβαν. Α. Το κατάλαβαν, άσχετα αν κάποιοι έλεγαν ότι πιθανόν δεν καταλάβαμε και μπορεί να αλλάξει. Αχα. Αυτό ήταν τότε. Αλλά είχε πει και κάτι άλλο. Φέρτε μου πρόταση συγκεκριμένη, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βοήθημα στη δική σας περιοχή, που πλήττεται έμεσα από την μεταλιγνητική και θα είναι επιλέξιμη δαπάνη. Μάλιστα. Και εμείς τι λοιπόν, κάναμε λοιπόν? Γι' αυτό λοιπόν
Και μετά από μία αυτή η επιστολή, ήταν συνέχεια να πω εδώ, μη θεωρηθεί ότι εγώ ανέλαβα ξαφνικά, ξύπνησα ένα πρωί και έγραψα μια επιστολή. Αυτό ήταν και η πρόταση, όλα αυτά που έχω γράψει στην επιστολή τα έχω καταθέσει προφορικά σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε πριν κάνα 20 ημέρα περίπου μεταξύ των δημάρχων, του αντιπεριφερειάρχη και του κυρίου του αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειάρχη, του ειδικού του συνεργάτη, που εκεί εκθέσαμε τις απόψεις μας για το θέμα της προηγούμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Απλά είχε ζητηθεί από τον Περιφερειάρχη να το καταθέσω και γραπτός, δεν κατάφερα με όλες αυτές τις περιπέτειες υγείας να το καταθέσω τότε, οπότε το κατέθεσα πριν την συνεδρίαση του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι. Και ήταν στο πνεύμα και στο πλαίσιο με αυτά που είχαμε πει τότε με τον κύριο Μουσούρουλη. Είναι μία δράση που έχει πολλές παράπλευρες και η οποία πράγματι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τους ΔΑΝ και να αποτελέσει έναν μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας με βάση τις προδιαγραφές του ΣΔΑΜ. Άρα δεν μένει παρά να δούμε το αν θα συμπεριληφθεί. Το θέμα είναι όμως ότι από τη μια, στην προηγούμενη συνέδριση του Περιφερειακού έρχεται το δελτίο, περίφημο δελτίο τύπου, που λέει ότι το θέμα ετελείωσε και πάει το οριστικό σχέδιο στην Κυβερνητική Επιτροπή και στο Υπουργικό Συμβουλίο. Και από την άλλη έχουμε προχθές τη συνεδρίαση να ακούμε ότι δεν είναι και οι πέτρες του Μωυσή και ότι μπορεί να είναι μια εξελεκτική διαδικασία και να αλλάξουν πράγματα στην πορεία. Τι από τα δύο πιστεύετε? Εγώ θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη του τι είναι. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί το ΣΔΑΜ. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι είναι ένα δυναμικό μοντέλο και δεν είναι στατικό, το οποίο μπορεί να αλλάξει. Είναι καθαρά, είναι κάποια πράγματα δηλαδή που γίνονται και κάποια που πραγματικά δεν γίνονται, αλλά μέσα σε αυτά που γίνονται είναι κάποια που μπορούν να γίνουν και τώρα. Και ότι δεν έχει κλείσει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει κάτι προς τη θετική κατεύθυνση περιμένοντας ως μάνα εξ ουρανού, έτσι. Θέλει πίεση. Είναι καθαρά θέμα κυβερνητικού χειρισμού. Δεν θα αργήσει πολύ, την άλλη εβδομάδα είναι. Σαφώς. Ναι, δεν είναι κάτι μακρινό αυτό που συζητάμε. Σαφώς. Ναι. Αλλά λέω ότι αυτό το πράγμα διαμορφώνεται. Παρατηρήσατε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είδαμε, ας πούμε, παλιά είχαμε ένα έλλειμμα, θα λέγαμε, περιφερειακής συνένεσης ή ακόμη και ένα πνεύμα, ότι είμαστε ένα πράγμα πια. Είδαμε και ξεκίνησε γι' αυτό και από του ΣΟΤΑ, θα έλεγα περισσότερο ίσως, ότι όντως είδαμε αυτό που λέμε περιφερειακή συνείδηση σε λίγο παραπάνω βαθμό. Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι θετικό από όλη αυτή τη διαδικασία, είναι ότι κάποιος μίλησε με καλά λόγια και για μας από την άλλη όχθη. Αυτό που κρατάω εγώ και αυτό έχω γράψει, αν είδατε προς το τέλος, λέω και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από περιφερειακούς συμβούλους Κοζάνης και Φλόρινας, έχουμε ακούσει, εν πάση περιπτώσει, καλά λόγια, υποστηρικτικά λόγια για τις δύο περιοχές. Είναι ένα κέρδος και αυτό. Χριστό, όχι μόνο είναι κέρδος, αλλά πρέπει να καταλάβουμε την ουσία του πράγματος. Δηλαδή, άκουσα σε εκείνη την τηλεδιάσκεψη που είχαμε κάνει αρκετούς συναδέλφους από όλη την περιφέρεια να καθόνται και να λένε. Και εδώ στο Δήμο μου εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι. Και να μπει και αυτό. Ναι. Γι' αυτό και έγραψα μία παράγραφο στο τέλος. Που λέω ότι όλα αυτά που αφορούν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού μπορούν κάλλιστα να ενταχθούν σε κάποια προγράμματα είτε εθνικά είτε ευρωπαϊκά, αλλάζοντας απλά και μόνο, και είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο, πίστεψέ με, πολύ εύκολο, αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Από τον αρχικό σχεδιασμό, ο Δήμος Άργους και ο Δήμος Νεστορίου και ο Δήμος Αμιντέου, ας πούμε να το πω έτσι, ή ο Δήμος Δεσκάτης είναι εκτός. Λέει μόνο οι έδρες των νομών.
Μιλάμε δηλαδή τώρα για 5 δήμους όλη την Ελλάδα. Για αυτούς τους 5 δήμους μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών να βγάλει μια εξαίρεση, όπως έχει βγάλει για κάποια πρόσκληση προμήθειας, ας πούμε, μηχανημάτων, λέει για δήμους πάνω από 20.000 και συμπληρωματικά οι δήμοι. 1, 2, 3, 5, 10 δήμοι. Αυτό το πράγμα μπορεί κάλλιστα να γίνει σε μία ή δύο ή τρεις προσκλήσεις του Αντώνη Στρίτσης. Μπορεί να γίνει σε κάποιες προσκλήσεις του Ημεπερά. Μπορεί να γίνει σε κάποιες προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου. Άρα αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν έχει νόημα να κουβεντιάζουμε τώρα για αυτά. Αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα είναι έργα, δράσεις και υποδομές οι οποίες θα πρέπει να πάνε να μπουν στους ΔΑΜ. Θα αφορούν οριζόντια ολόκληρες τις δύο πιέψιλων, Γρεβενών και Καστοριάς, με τη ιδιαιτερότητά της η κάθε μία. Και με ισχύ για τις επόμενες δεκαετίες. Αφορά τον χρόνο του Δήμου Άργους. Ναι. Αφορά όλο τον νομό. Και είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Είναι κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά να ισοσταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από την μεταγουνοποιητική περίοδο. Γιατί δυστυχώς να είμαστε ρεαλιστές, εκεί βρισκόμαστε. Ναι, μεν ακούω και χάρηκα πάρα πολύ ότι υπάρχουν προοπτικές ανάκαμψης από την Ασία. Μακάρι, ακόμη και αυτό που προτείνω θα συμβάλλει και σε εκείνο. Αυτό αντίστοιχα να πω, το είχα ξαναπροτείνει το 12. Και τότε κάποιοι γύρισαν αμεθάν, ονόματα να μην λέω. Βέβαια στην πορεία άλλαξαν πράγματα πολλά. Υπάρχει σε εξέλιξη ο Ε65, τότε δεν υπήρχε. Υπάρχει σε εξέλιξη ο κάθετος άξονας Φλόρινας Κοζάνης, δεν υπήρχε. Υπάρχει σε εξέλιξη σύραγγα της Κλεισούρας, δεν υπήρχε. Υπάρχει σε εξέλιξη η αναβάθμιση του αεροδρομίου, δεν υπήρχε. Υπάρχει ήδη ο ΤΑΠ σε λειτουργία, τότε μιλούσαμε για σχεδιασμό του ΤΑΠ. Πλέον είναι η πιο όρημη χρονική στιγμή που όλοι αυτοί οι 11 παράγοντες συνδράμουν στο να δημιουργηθεί αυτή η ειδική οικονομική ζώνη μαζί με το εμπορευματικό κέντρο και τη ζώνη ελεύθερη εμπορίου. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν οι κρατούντες που χειρίζονται το ΣΔΑΜ, ότι είναι όλα έτοιμα. Και ακόμη ως κερασάκι στην τούρτα ή ως ψίχουλα, αν το φανταστούν, ας το φανταστούν ότι είναι ψίχουλα. Για μας δεν θα είναι ψίχουλα. Θα είναι κάτι που θα αλλάξει άρδιν την οικονομία όλου του νομού, όλης της ΠΕ. Να πούμε κάποια πράγματα, κύριε Παψούλου, πάνω στο ποιος ευθύνεται για αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα εδώ. Τα ρίχνουμε όλα στην Επιτροπή, ίσως και στην κυβέρνηση για ό,τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής και φαίνεται αυτή η ξεκάθαρη αδικία. Ή φταίμε κι εμείς. Και αν φταίμε κι εμείς, πού φταίμε εμείς. Έχω μάθει να κοιτάω μπροστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπεις απολογιστικά. Στο τέλος. Αφού όμως έχει κλείσει. Μάλιστα. Το να καθίσουμε να μπούμε στη λογική και κοινώς λεγόμενο στο τρυπάκι. Δεν φταίς εσύ ή φταίω εγώ, φταίς εσύ 20% και εγώ 30 και εσύ 50 ή το κλασικό φταίει για όλα η κυβέρνηση. Είναι πολύ εύκολο. Κάτι όμως δεν πήγε καλά. Φταίμε όλοι. Κάτι δεν πήγε καλά. Εγώ βάζω τους πάντες και τον εαυτό μου. Κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά. Γιατί... Έστω λοιπόν, την ίστατη στιγμή ας πάει καλά. Μάλιστα. Και ας πάμε να διεκδικήσουμε κάτι το οποίο είναι εφικτό. Γιατί ξαναλέω, το να ζητάμε πράγματα τα οποία φανταζόμαστε και ξέρουμε ούτως ή άλλως ότι δεν πρόκειται να γίνουν, αλλά για να βγούμε από την υποχρέωση να το ζητήσουμε, για να πούμε ότι ζητήσαμε ενώ ξέρουμε ότι δεν θα γίνει, δεν έχει νομίζω ούτε νόημα και καμία προοπτική. Το να ζητάμε όμως πράγματα τα οποία είναι απόλυτα ρεαλιστικά ότι μπορούν να γίνουν, ναι, εκεί να πάμε να το τραβήξουμε στα άκρα και να τα απαιτήσουμε, όχι να τα ζητήσουμε. Μάλιστα. Και αυτή η πρόταση είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το απαιτήσουμε. Και ότι έχει και όλες τις προδιαγραφές που έθεσε ο κύριος Μουσουρούλης τότε, και είναι εφικτό και να χρηματοδοτηθεί, αλλά και να υλοποιηθεί. Ωραία. Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουν σε εμάς. Εμείς δεσμευόμαστε ότι μπορούμε εκείνο, εφόσον συμφωνήσουν
Για τα υπόλοιπα, εμείς μπορούμε να πάμε να τα υλοποιήσουμε. Πάμε τώρα, κλείνοντας αυτό το θέμα, θα επανέλθουμε φυσικά και την άλλη εβδομάδα όταν θα πάει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.